Αγαπητοί φίλοι της κτηνιατρικής, καλώς ήρθατε στις επιστημονικές διαλέξεις του drhippocrates.com. Είναι αλήθεια ότι προβληματίστηκα αρκετά με την επιλογή του θέματος αυτής της παρουσίασης, ακριβώς επειδή είναι η πρώτη και ήθελα για τον λόγο αυτό να έχει ένα συμβολικό νόημα. Τελικά, μετά από πολλή σκέψη, κατέληξα σε κάτι που φοβάμαι ότι τουλάχιστον αρχικά μάλλον δεν θα σας φανεί και πολύ συμβολικό, αν και ελπίζω ότι πριν το τέλος αυτής της παρουσίασης θα έχετε αλλάξει γνώμη. Σε αυτή λοιπόν την πρώτη παρουσίαση θα εστιάσουμε σε έναν όρο της ανατομίας και συγκεκριμένα στην κνήμη. Ονομάζομαι Γιάννης Οικονομόπουλος και είμαι ο δημιουργός του drhippocrates.com. του οικογενειακού site για τους φίλους της κτηνιατρικής επιστήμης. Είσαστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε? Για να γίνει κατανοητό το συμβολικό νόημα του θέματος αυτής της διάλεξης, θα πρέπει αρχικά να σας μιλήσω για κάτι εντελώς άσχετο με αυτήν και συγκεκριμένα για τον Παπαδιαμάντη. Μέσα στα πολλά περιέργως διατυπωμένα που κανείς περιμένει ότι θα συναντήσει στα βιβλία του μεγάλου Έλληνα συγγραφέα, εγώ σκόνταψα πριν αρκετά χρόνια στη λέξη παντρεύτηκα, την οποία όπως φαντάζεστε ο Παπαδιαμάντης δεν χρησιμοποιούσε στη δημοτική, αλλά σε μια εντελώς άγνωστη για εμένα ως τότε μορφή που ήταν η εξής. Παντρεύτηκα. Αυτή η λέξη αποτέλεσε για εμένα μια μικρή αποκάλυψη, επειδή μου ανέδειξε την πραγματική σημασία του συγκεκριμένου ρήματος, που είναι «θέτω τον εαυτό μου υπό του ανδρός, υπαντρεύτηκα», αλλά και επειδή μέσα από αυτή την ανακάλυψη διαπίστωσα με έκπληξη πόσο έχει αλλάξει η χρήση του ρήματος αυτού με το πέρασμα των χρόνων. Σε εκείνο το σημείο άρχισα να σκέφτομαι ξανά αυτά που άκουγα τόσο συχνά από μαθητής σχετικά με την περίφημη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Αυτό ήταν ένα θέμα που με έκανε ανέκαθεν να θυμώνω, γιατί για μένα ήταν σαφές ότι θα ήταν αδύνατο να καταλάβω σήμερα έναν αρχαίο Έλληνα, αλλά και αυτός μάλλον θα θύμωνε με τα ελληνικά μου. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό το περί συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και γιατί έπρεπε τη συνέχεια αυτή να την αντιμετωπίζουμε με θαυμασμό? Ήταν κάτι που σχετίζονταν πραγματικά με τη γλώσσα ή μήπως ήταν η προσπάθεια ορισμένων που επιμένουν να θεωρούν ότι κάθε τι το ελληνικό είναι και θαυμαστό, ώστε επαγωγικά να αναδεικνύεται το γεγονός ότι όλα τα άλλα είναι ασήμαντα και πεζά? Και σε αυτό το σημείο μπαίνει, όπως σας είπα, στη ζωή μου η κνήμη. Λοιπόν, για να καταλάβουμε τι είναι η κνήμη, ας πάρουμε ένα σκελετό και θα σας δείξω ότι η κνήμη είναι αυτό το οστό. Ενώ στο σκελετό του ανθρώπου η κνήμη είναι αυτό το οστό. Ωστόσο, το ενδιαφέρον με την κνήμη δεν είναι η ίδια η κνήμη, αλλά η προέλευση του ονόματός της. Γιατί λοιπόν ονομάστηκε κνήμη αυτό το οστό που στην καθημερινή μας ζωή το ονομάζουμε καλάμι? Μάλιστα στο ποδόσφαιρο χρησιμοποιούμε επικαλαμίδες για να προστατεύεται η κνήμη από τις καλαμιές. Όπως είδαμε, το οστό αυτό είναι πράγματι μακρύ και ίσιο σαν καλάμι τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Αυτό που όμως είναι σχεδόν απίστευτο είναι ότι οι αρχαίοι Έλληνες και μάλιστα οι πολύ αρχαίοι, δηλαδή ίσως και πριν από το 10ο αιώνα π.Χ., το συγκεκριμένο οστό το ονόμαζαν επίσης καλάμι. Μόνο που τότε τα καλάμια τα έλεγαν κάνα και πάνω σε αυτές τις κάνες άπλωναν τα πλυμμένα ρούχα για να στεγνώσουν. Από αυτή λοιπόν τη λέξη κάνα προήλθε κάτι που κατά πάσα πιθανότητα εξελίχθηκε σε κνήμη, και αυτή η περίεργη λέξη που σήμερα μοιάζει εντελώς απρόσιτη και ακατανόητη φαίνεται ότι χρησιμοποιείται στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από 30 αιώνες. Όμως και αυτή η ίδια η πανάρχαια λέξη κάνα μήπως μας θυμίζει και κάτι ακόμη? Πώς λέμε σήμερα κάποιον που έχει μακριά πόδια? Μήπως ότι έχει μακριά κανιά?
Σας ακούγεται γνωστή η λέξη κάναβη, ή η λέξη κάνει, ή η λέξη κανόνι? Όμως και στα αγγλικά πώς λέγεται το μακρύ σαν καλάμι ραβδί που χρησιμοποιούμε για στήριγμα κατά τη βάδιση, δηλαδή το μπαστούνι? Μήπως λέγεται κέιν? Μα είναι δυνατόν να έμεινε μία λέξη σε χρήση διατηρώντας ουσιαστικά την ίδια μορφή και το ίδιο νόημα, ακόμα και ως παρομοίωση, δηλαδή κνήμη, κάνα, καλάμι? Πώς θα ήταν δυνατόν να πιστέψει κανείς μια τέτοια υπόθεση σε μια περιοχή του κόσμου όπως η Ελλάδα, που βρέθηκε τόσες φορές υπό τον ζυγό κατακτητών για τόσους πολλούς αιώνες? Ας αφήσουμε όμως για λίγο την κνήμη και αυτές έτσι τις λίγο περίεργες απορίες και ας μιλήσουμε για μια άλλη περίεργη σύμπτωση που φαίνεται ότι έχει τις καταβολές της στην εποχή του Τροϊκού Πολέμου. Κάντε λοιπόν λίγη υπομονή, γιατί μέσω και αυτής της εκτός θέματος αναφοράς σας υπόσχομαι ότι τελικά θα καταλήξουμε εντός θέματος. Οι αρχαίοι Έλληνες περνούν λοιπόν ατελείωτες ώρες στρατοπεδευμένοι γύρω από την πολιορκημένη Τροία, και φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου καλό για το ηθικό αλλά και για την πολεμική ετοιμότητα ενός τόσο μεγάλου στρατεύματος. Μεταξύ των Ελλήνων υπήρχε ένας εξαιρετικά ευφυής και πολυμήχανος αξιωματούχος, που όχι δεν ήταν ο Οδυσσέας, αλλά κάποιος που ο Οδυσσέας φθονούσε για την ευστροφία και για την προνοητικότητά του, ο ξεχασμένος και αδικοχαμένος ήρωας του Τροϊκού Πολέμου με καταγωγή από τον Ναύπλιο, ο Παλαμίδης. Λέγεται ότι μεταξύ των άλλων θαυμαστών που επινόησε, ο Παλαμίδης σκαρφίστηκε και ένα παιχνίδι για να περνούν την ώρα τους οι στρατιώτες και να μην χάνουν το ηθικό τους. Εξαιρετικά ευφυής, όπως είπαμε, ο Παλαμίδης ήξερε ότι αυτό το παιχνίδι θα έπρεπε να παίζεται με μέσα που θα ήταν εύκολα διαθέσιμα στους στρατιώτες. Και για το λόγο αυτόν χρησιμοποίησε τα οστά του καρπού των ζώων, σαν και αυτά. Τελικά δημιούργησε ένα παιχνίδι που ονομάστηκε πεσί, δηλαδή κύβη. 3.000 χρόνια αργότερα οι κύβοι αυτοί συνεχίζουν να παίζονται με εντυπωμένες βούλες στην επιφάνειά τους και να ονομάζονται ζάρια. Μόνο που οι περιθωριακοί συμπατριώτες μας που αρέσκονται σε αυτό το παιχνίδι συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να το αποκαλούν κόκαλα, σαν έχει μείνει στη συλλογική μνήμη του λαού μας ζωντανή η ανάμνηση του παιχνιδιού του Παλαμίδη εδώ και περισσότερους από 30 αιώνες. Είναι λοιπόν πράγματι συγκινητική, αξιοθαύμαστη και μοναδική η συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, και όσοι άπιστοι όπως και ο Μιλών παλαιότερα την αμφισβητούν, καλά θα κάνουν να θεωρήσουν. Όμως πώς εξηγούνται όλα αυτά? Πώς τα κατάφερε δηλαδή αυτή η γλώσσα μας τόσο καλά? Ο λόγος που η ελληνική γλώσσα κατάφερε να προστατεύσει ως φύλακας άγγελος τον ελληνικό πολιτισμό από το πέρασμα τόσων αιώνων και τόσων κατακτητών, αλλά και να γίνει η γλώσσα μέσω της οποίας τελικά διαδόθηκε η Αγία Γραφή, αλλά και η δημοκρατία, ήταν ότι οι πρόγονοί μας τη χρησιμοποίησαν ως εργαλείο και με αυτήν έχτισαν θαύματα στη φιλοσοφία, στην ποίηση, στα μαθηματικά, στη γεωμετρία, στη φυσική, στην τέχνη, στον αθλητισμό και στην αρχιτεκτονική. Μέσα στο πέρασμα όλων αυτών των αιώνων, οι άνθρωποι που μπορούσαν να μιλήσουν ή να διαβάσουν ελληνικά αναγνωρίζονταν εξ ορισμού ως λόγοι και αποκτούσαν περίοπτη θέση ως δάσκαλοι, πολιτικοί, επιστήμονες και κληρικοί, και διατηρούσαν μέσα από αυτή τους τη θέση το θαυμασμό όλων των άλλων προς το πρόσωπό τους αλλά και προς το ελληνικό πνεύμα. Αυτό το πνεύμα επέβαλε στους μεγάλους επιστήμονες του 18ου και του 19ου αιώνα να μελετούν την ελληνική ανεξαρτήτως της ειδικότητάς τους. Με αποτέλεσμα, έναν μόλις αιώνα μετά την ανακάλυψη του μικροσκοπίου,
οι Βρετανοί φίλοι μας να ονομάζουν τους μικροοργανισμούς που μοιάζουν με μικρά ραβδιά, όχι με κάποια αγγλική λέξη, αλλά με το ελληνογενές βακτηρίδιο, που προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό βακτηρία, δηλαδή μικρό ραβδί. Και εδώ κρύβεται μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια που αναδεικνύει τη σχολαστικότητα με την οποία μελετούνταν εκείνη την εποχή τα αρχαία ελληνικά. Αφού λοιπόν αυτό το μικρό πράγμα, το βακτήριο, έχει σχήμα ραβδιού, η ονομασία βακτηρίδιο υποδηλώνει διπλό υποκορισμό, δηλαδή μικρό μικρό ραβδί. Άρα, μάλλον αυτό είναι ένα λάθος και αυτό το λάθος το επισήμαναν οι άσπονδοι φίλοι των Βρετανών, οι Γάλλοι, που διόρθωσαν τον όρο βακτηρίδιο με το ορθότερο βακτήριο. Με συνέπεια σήμερα να μπερδευόμαστε ακόμα και εμείς και σε πολλές περιπτώσεις να μην ξέρουμε ποιον όρο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο σωστά, ποιος είναι πιο δόκιμος δηλαδή, το βακτήριο ή το βακτηρίδιο. Ασφαλώς τα παραδείγματα της χρήσης της ελληνικής στη διεθνή επιστήμη είναι πολύ άριθμα και σίγουρα πολύ διδακτικά για εμάς τους σημερινούς Έλληνες που συχνά κομπάζουμε για την ανωτερότητα της δικής μας παράδοσης, ξεχνώντας ότι οφείλουμε σεβασμό στον πολιτισμό και στην προσφορά κάθε λαού. Τον ίδιο ακριβώς σεβασμό με τον οποίο ο παγκόσμιος πολιτισμός έσκυψε πάνω από τον ελληνικό και τον αξιοποίησε μέσα από την αναγέννηση, μέσα από το διαφωτισμό, τις επιστήμες και τις τέχνες. Και εδώ λοιπόν καταλήγουμε από την ασήμαντη κνήμη σε ένα μάθημα που ελπίζω ότι θα συμφωνήσατε μαζί μου, είναι μάθημα ζωής και όχι ανατομίας. Όμως έτσι δεν είναι τελικά όλα τα ταξίδια γνώσης, ίσως γι' αυτό να τα λέμε και θαυμαστά, αφού η αρχή τους είναι δεδομένη, αλλά η κατάληξή τους εντελώς απρόβλεπτη. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και για το ενδιαφέρον σας στο drhippocrates.com, το οικογενειακό site για τους φίλους της κτηνιατρικής επιστήμης. Μέχρι την επόμενη φορά, σας εύχομαι να διασκεδάσετε τις ανακαλύψεις σας.